Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να καλωσορίσω το CEO πάνελ μας. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τον κύριο Παύλο Τσίμα. Καλησπέρα, Νίκη. Παύλο, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε κοντά μας, αυτό το διαδραστικό και περίεργο. Μπήκα μέσα και σκεφτόμουν ότι κάτι χάνει κανείς, κάτι κερδίζει. Ναι. Αν δεν ήταν η πανδημία, θα ήμασταν στο Μέγαρο Μουσικής, ας πούμε, σε μια παρόμοια αίθουσα. Θα είχαμε την ευκαιρία να δίνουμε τα χέρια, να πλησιάζουμε ένας τον άλλον. Αλλά τώρα μιλάμε για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για το 5G, για τις εκθετικές τεχνολογίες, σε ένα χώρο που είναι μάλλον πιο ταιριαστός. Οπότε, γι' αυτό λέω, κάτι χάνει κανείς, κάτι κερδίζει. Το κάθε εμπόδιο για καλό που έχει ο θυμόσοφος λαός. Ναι, είναι... και το επίσης, η ανάγκη είναι η μητέρα της εφεύρεσης. Να κοιτάξτε τι φτιάξατε, από ανάγκη να φτιάξετε ένα ταιριαστό με το singularity χώρο. Πάρα πόσο πολύ. Πόσο αλήθεια, πάρα πολύ ωραίο. Πόσο αλήθεια. Να καλωσορίσω στην virtual και mixed reality συντροφιά μας, τον κύριο Πάνο Παπάζογλου, διευθύνοντα σύμβουλο της EY. Τον κύριο Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, ο οποίος είναι και διευθύνων σύμβουλος του Τιτάνα, αλλά και πρόεδρος του ΣΕΒ. Τον κύριο Χάρη Μπρουμίδη, καλώς ήρθατε. Κύριε Παπάζογλου, καλώς ήρθατε, κύριε Παπαλεξόπουλε. Τον κύριο Χάρη Μπρουμίδη, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και τον κύριο Βασίλη Ψάλτη, διευθύνοντα σύμβουλο της αγαπημένης μας Alpha Bank. Καλώς ήρθατε όλοι στο πάνελ μας. Καλησπέρα σας. Αυτό είναι ένα πάνελ αφιερωμένο στις ευκαιρίες που μπορούν να φέρουν στην Ελλάδα και στην οικονομία οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές. Και είπαμε να το αφήσουμε τελευταίο και ο στόχος ήταν να ακούσουμε όσοι προλάβαμε και όσοι από εσάς προλάβατε τις τοποθετήσεις των ομιλητών τις δύο μέρες και ουσιαστικά να πούμε αυτές οι τεχνολογικές αλλαγές που τις ακούσαμε έτσι πιο συμπυκνωμένα τις τελευταίες δύο μέρες, πώς μπορούν οι επιχειρήσεις μας να αξιοποιήσουν αυτή την επανάσταση που έρχεται σε πάρα πολλούς χώρους, στην ενέργεια, στα δίκτυα, στη τεχνική νοημοσύνη, στα δίκτυα, στα 5G και να κάνουμε leapfrog. Είσαι καλεσμένος μας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Παύλο, και οπότε θα σου δώσω εσένα την πρωτοβουλία. Έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ακούσω και ναι, θα το παρακολουθούσα από τον υπολογιστή μου στο γραφείο μου. Ναι. Είναι πολύ πιο ωραίο που είμαι εδώ. Καταρχήν, είναι πολύ πιο ωραίο που είμαι σε αυτό το καταπληκτικό στούντιο. Και θα είμαι αυτόπτης μάρτης και ακροατής αυτής της συζήτησης που και εμένα με ενδιαφέρει να την ακούσω, γιατί θα προσγειώσουμε στην πραγματικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας μια συζήτηση που κάνουμε. Ξεκινάμε όλοι με την υπόθεση ότι η πανδημία επιταχύνει αυτό το leapfrog που είπες, το άλμα, το τεχνολογικό, πράγματα που θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς, πράγματα που ήταν έτοιμα να γίνουν, αλλά που παίρνανε χρόνο, υποχρεωθήκαμε να τα κάνουμε πιο γρήγορα. Και θέλω να ακούσω, πραγματικά έχω περιέργεια να ακούσω πώς σκέφτονται εκείνοι που διευθύνουν μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, καταρχήν αν το βλέπουν έτσι, αν το βλέπουν ως ευκαιρία. Και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε με τον κύριο Παπαλεξόπουλο, που έχει και την πιο θεσμική ιδιότητα, είναι επικεφαλής του Συνδέσμου των Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Καλησπέρα, κύριε Παπαλεξόπουλε. Επίσης, να πούμε ότι έχει πάει και στο Singularity ο κύριος Παπαλεξόπουλος. Ναι, είναι αλούμνη. Είναι... Ναι, ναι, ακριβώς. Βέβαια. Λοιπόν, διάβαζα την έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη και έχω πολλές φορές ακούσει και εσάς και τις ανακοινώσεις του Συνδέσμου σας που ζητάτε επιχειρήσεις οι οποίες είναι εξωστρεφείς, ανταγωνιστικές, οι οποίες παράγουν, πώς να πω, πλούτο, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αναδεικνύουν τη χώρα ανταγωνιστικά. Κουβεντιάζοντας με έναν από τους συντάκτες της έκθεσης, μου είπε κάτι πολύ ωραίο. Είπε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να φιλοδοξήσουν, να πάψουν να παίζουν μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Πρέπει να γίνουν επιχειρήσεις ικανές να παίξουν στο Champions League. Να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές, να πάψουν να είναι εξαρτημένες από το κράτος και να πάψει επίσης το κράτος να τις τραβάει από το μανίκι και να τις καθυλώνει, ας πούμε. Αναρωτιέμαι αν σε όλο αυτή τη φιλοδοξία βλέπετε μια ευκαιρία από την τεχνολογία, αν βλέπετε ότι αυτές οι, όπως τις ονομάζουν, εκθετικές τεχνολογίες, σας δίνουν την ευκαιρία να το κάνετε, να κάνετε πράγματα που, αν το δει κανείς με το παραδοσιακό, μίζερο ελληνικό περιβάλλον, λες, δεν γίνεται. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχήν, να συγχαρώ και την Νίκη για μια εξαιρετική εκδήλωση για τέτοια φορά στο Singularity.
και να μιλήσω γενικά λιγάκι για την χώρα και την επιχειρηματικότητα και τεχνολογία στη χώρα. Κάθε φορά που με αγγίζει η αστερόσκονη του Singularity, του Silicon Valley γενικά, και με αυτό το καταπληκτικό συνδυασμό έμπνευσης, δημιουργικότητας, οράματος και μπόλικο marketing, και πάνω απ' όλα αυτό το can-do attitude, που όλα είναι δυνατά, αυτά είναι να το θέλεις, περνάω από τρία στάδια αντιδράσεων. Το πρώτο είναι έτσι αυτό το αίσθημα ενθουσιασμού, θαυμασμού, περιέργειας, το καλό μαθητούδι πάλι στα θρανία, πολύ ενδιαφέρον κτλ. Το δεύτερο στάδιο είναι το κενό στο στομάχι που αισθάνεται κανείς όταν αναπόφευκτα συγκρίνει με την καθημερινή μας πραγματικότητα και αναλογίζεται πόσο απέχει η οικονομία μας από αυτό το δημιουργικό μοντέλο, πόσο μεγάλο έλλειμμα καινοτομίας έχουμε, πώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν παρέχει στους νέους δεξιότητες που χρειάζονται κτλ. Αλλά σπάνια μένω σε αυτό το δεύτερο στάδιο και περνάω στο τρίτο στάδιο, που είναι η συνειδητοποίηση ότι έχουμε μεγάλες δυνατότητες, ότι μπορούμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, είναι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο, και εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από αν είναι κανείς αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν, που καλύτερα να σηκώσουμε τα μανίκια αντί να γκρινιάζουμε. Και ως ΣΕΒ έχουμε αναδείξει, έχουμε σηκώσει τα μανίκια και έχουμε αναδείξει ως οφείλουμε το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού ως πρωταρχική σημασία, και έχουμε στοιχήσει μια σειρά από δράσεις γύρω από δύο βασικούς στόχους. Τη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις και παραδοσιακές και κυρίως νεοφυείς να κάνουν άλματα στην ψηφιακή μετάδοση και στην καινοτομία και στην έρευνα και στην ανάπτυξη, αλλά και την ουσιαστική διασύνδεση με το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και δεύτερον, στην ενδυνάμωση και καθοδήγηση των ίδιων των επιχειρήσεων που χρειάζονται στήριξη, βοήθεια και καθοδήγηση, ώστε να αποκτήσουν γνώση, εργαλεία, δεξιότητες που χρειάζονται για να μετασχηματιστούν. Τολμώ να πω, με τα λόγου γνώσης, ότι κινούμαστε ως χώρα προς σωστή κατεύθυνση και μάλιστα με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Αναφέρω ενδεικτικά τις επιτυχίες του μικρού αλλά αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος startup που μας ανέπτυξε νωρίτερα και ο Απόστολος, ο Πτωλάκης, τόσο εύλωτα. Έχουμε φέτος επιτυχίες που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Τις σημαντικές άμεσες επενδύσεις που βάζουν την Ελλάδα στο χάρτη, όπως της Microsoft, της Accenture, της Pfizer, της Tesla, πιο πρόσφατα της Volkswagen κτλ. Τις πρόσφατες μελέτες της BCG, της Accenture για την τεχνική νοημοσύνη που πιστοποιούν την πρόοδό μας και μας δίνουν μια γεύση των δυνατοτήτων που μας ανοίγονται. Τις πρώτες συστηματικές πλέον συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας. Και τα συνεχώς αυξανόμενα παραδείγματα καινοτόμων εφαρμογών από ελληνικές επιχειρήσεις σε πολλούς κλάδους. Και βέβαια τα άλματα που έχει κάνει το δημόσιο τον τελευταίο καιρό στη χρήση της τεχνολογίας, έστω και από το χαμηλό σημείο εκκίνησης, και πρόσφατα την πιο στρατηγική προσέγγιση στο θέμα του 5G, για την οποία είμαι σίγουρος ότι θα μιλήσει ο κύριος Μπρουμίδης. Και τέλος, την προσαρμοστικότητα που έδειξε η οικονομία μας κατά τη διάρκεια της σκληρής δοκιμασίας που περνάμε λόγω πανδημίας. Και συγγνώμη αν επεκτάθηκα λιγάκι, αλλά σε ένα πρώτο επίπεδο εξελίξεις αυτές ήδη φέρουν πολύτιμα επενδυτικά κεφάλαια που χρειάζεται η χώρα, προσφέρουν θέσεις εργασίας με προοπτικές και δημιουργούν νέες δεξιότητες σιγά σιγά στη χώρα. Ακόμα περισσότερο όμως, και εκεί έρχομαι στην καρδιά του θέματος, του ερωτήματος που δείξατε, έχουν ένα μεγάλο πολλαπλασιαστεί. Στο βαθμό που πλησιάζουμε πλέον μια κρίσιμη μάζα, take off velocity που θα λέγανε στη γλώσσα του singularity, μπορούμε να έχουμε πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Στην αντιστροφή του brain drain, στην ενίσχυση της αξιοκρατίας, στην αναβάθμιση του επίπεδου και του ύφους και του ήθους της επιχειρηματικότητας στον τόπο μας, στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και, γιατί αν όχι, και στην αναγέννηση του συστήματος αξιών στην κοινωνία μας και στην ανάκτηση της συλλογικής αυτοπεποίθησης που τα τελευταία χρόνια την έχουμε κάπως χάσει εδώ και 10 χρόνια. Έχουμε πολύ έδαφος να καλύψουμε, αλλά δηλώνω αθεράπευτα αισιόδοξος ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι στους κερδισμένους από τις κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται γύρω μας. Αυτά έτσι για να μείνω στο πνεύμα του singularity και να μην με φάει, μην με πάρει από κάτω με το καλημέρα. Εγώ θα προσέθετα... Εντάξει, ήταν μια ωραία αισιοδοξία αρχή αυτή. Ναι, σε όλα αυτά θα προσέθετα επίσης και
το project της EY παγκόσμια με το Δημόκριτο, όπου το παγκόσμιο κέντρο της EY έχει μία συνεργασία στην τεχνητή νοημοσύνη με το ερευνητικό κέντρο Δημόκριτος, πολύ σωστά. Και αυτό ίσως μας περνάει και στον κύριο Παπάζογλου να μας πει περισσότερο γι' αυτό. Ο κύριος Παπάζογλου γενικά πιστεύει και μου αρέσει πάρα πολύ το μότο του που έχει και στο site, ότι το να εντοπίσει κανείς τις ευκαιρίες ακόμα και μέσα τις προκλήσεις είναι το κλειδί για να εξελίσσεται σε ένα ρευστό περιβάλλον. Άρα κύριε Παπάζογλου, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορεί να εξελιχθεί η Ελλάδα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον. Και ποια είναι τα δυνατά της σημεία, δηλαδή εμένα με κάνει πολύ περήφανη η συνεργασία EY παγκόσμια με το Δημόκριτο στη τεχνητή νοημοσύνη. Και αισιόδοξη. Θα σας πω, κύριε Τσιμακούλου, πολύ αισιόδοξο. Σε συνέχεια αυτό που είπε ο κ. Παλεξόπουλος, να πω ότι αισθάνθηκα εγώ αυτές τις δύο μέρες, θα έλεγα αισθάνθηκα έναν κόμπο στο στομάχι. Έναν κόμπο όμως που δεν προέρχεται από ένα βαρύ γεύμα που συνήθως έχουμε, αλλά ένα κόμπο όταν είμαστε ερωτευμένοι, όταν κάτι καινούριο γεννιέται. Mm. Και πραγματικά και εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι έχουμε όλες τις ευκαιρίες στην Ελλάδα για να πάμε πολύ καλύτερα. Η εμπειρία μας δείχνει ότι σε κάθε κρίση υπάρχουν και προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Η τρέχουσα πανδημία δεν είναι μια εξαίρεση. Θα πρέπει όμως να είμαστε σε θέση να μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε έγκαιρα τα σημάδια και να έχουμε τις δυνατότητες, αλλά και τα αντανακλαστικά για να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Να δείξουμε λίγα λόγια προσαρμοστικότητα και επιχειρησιακή ευληγησία. Αυτό που οι επαΐοντες λένε adaptability και agility. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο να το λες, δεν είναι εύκολο στην πράξη. Ειδικά όταν μάχησε για την επιβίωση στη διάρκεια της κρίσης. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα κρίση σε τρεις φάσεις. Η φάση που αφορά το σήμερα, την επιβίωση, το αύριο, αλλά και το μετέπειτα. Η πανδημία σίγουρα αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε, άλλαξε τον τρόπο που μετακινούμαστε, που ψωνίζουμε, που αποταμιεύουμε και που διασκεδάζουμε. Σε αυτή τη νέα, ας πούμε, κανονικότητα, εμείς βλέπουμε μερικές σαφείς τάσεις να διαμορφώνονται, που όλες συνδέονται με προκλήσεις για την Ελλάδα. Προκλήσεις που αν τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και με νυφαλιότητα, μπορούμε να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Και τι εννοώ με αυτό, να δώσουμε μερικά παραδείγματα. Αρχικά βλέπουμε επανασχεδιασμό των εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν πηγές πιο κοντά στη χώρα προορισμού. Για την Ευρώπη αυτό σημαίνει μεταφορά εφοδιαστικών αλυσίδων στα γεωγραφικά οριά της, δηλαδή σε περιοχές όπως η χώρα μας. Αυτό επομένως αποτελεί μια πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας για να προσελκύσουμε επενδύσεις σε κρίσιμους κλάδους όπως είναι τα logistics και η βιομηχανία. Υπάρχει μια μεγαλύτερη έμφαση στην βιωσιμότητα, αυτό που λέμε και στην κυκλική οικονομία. Και πάλι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Έχουμε βέβαια ένα τεράστιο δρόμο να διανύσουμε ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη. Όμως η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ένα τρομερά φιλόδοξο πρόγραμμα. Έχουμε την απολιγνητοποίηση, έχουμε πρόγραμμα για τις ΑΠΕ, διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, καθαρή ενέργεια κτλ. Και η τρίτη ευκαιρία για την Ελλάδα είναι τα χρήματα από το Ταμείο Ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια άλλη ευκαιρία είναι η εντονότερη στροφή στην ψηφιακή τεχνολογία. Το ποσοστό των άμεσων ξένων επενδύσεων σύμφωνα με την μελέτη μας που απορροφά ο τομέας τεχνολογίας στην Ευρώπη πλησιάζει το 20% και αναμένεται να το υπερβεί τα αμέσως επόμενα χρόνια. Οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν σημαντική προσθέμενη αξία, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και προφανώς πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικονομία. Θεωρώ ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε με αξιώσεις ένα πολύ μεγάλο μερίδιο τέτοιων επενδύσεων, εφόσον βέβαια δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις και το έφορο οικοσύστημα καινοτομίας στη χώρα μας. Ακούσαμε και χθες ότι ενώ είμαστε σε πολύ καλή θέση ως προς την έναρξη μιας επιχείρησης, την τυπική έναρξη μιας επιχείρησης, είμαστε πάρα πολύ κακοί
αν θέλετε, στο να καταφέρουμε να επιβάλλουμε τους όρους κάποιας σύμβασης. Και αυτό μιλάει προφανώς για το σύστημα δικαιοσύνης. Να πω λίγα λόγια για αυτό που προαναφέρατε, για την επένδυση την οποία έχουμε κάνει μαζί με τον Δημόκρητο σε AI. Είναι ένα κομμάτι της παγκόσμιας επένδυσης που κάνουμε σε πρωτογενή, αν θέλετε, έρευνα, και το κάνουμε στην Ελλάδα για την ανάγνωση κειμένων. Αυτή τη στιγμή έχει κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό εργαζομένων, γύρω στους 25, αυτό το οποίο προσδοκούμε είναι στους επόμενους λίγους μήνες, λίγα χρόνια, να ξεπεράσουν 150 εξειδικευμένους επιστήμονες. Είναι κάποιοι προφανώς Έλληνες, ο οποίος φέρουμε από το εξωτερικό, και κάποιοι ξένοι ερευνητές συνεργάτες μας. Ένα πολύ ωραίο συγκεκριμένο παράδειγμα, Νίκη, για αυτό, ναι, ναι. Η συνεργασία με τον Δημόκρητο. Πάρα ναι. πολύ εμπνευστικό, θα έλεγα. Αλλά μου έκαναν εντύπωση τα σημεία που είπε ο κ. Παπαζόγλου, και κυρίως κάτι που ομολογώ δεν το είχα σκεφτεί. Αν η πανδημία φέρει σαν μια τάση σε ορισμένους τουλάχιστον κλάδους, σε ορισμένους τομείς, ναι. η Ευρώπη να προσπαθήσει να κοντίνει τις αλυσίδες, τις εφοδιαστικές της, δηλαδή μερικά πράγματα να αρχίσουν να παράγονται λίγο πιο κοντά στο σημείο που καταναλώνεται. Αυτό για μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι σε μερικούς κρίσιμους τομείς μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αλλά ο κύριος κράτησε από του κυρίου Παπαλεξόπουλου την πρόκληση αυτή, την αναφορά στο 5G, και με αυτό θα ήθελα να περάσω στον κύριο Μπρουμίδη. Άκουσα προηγουμένως και τον David Roberts να λέει ότι το 5G για την Ελλάδα μπορεί να είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για την οικονομία της χώρας και για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί μόνο και μόνο η εμπειρία της τηλεδιάσκεψης είναι τέτοια που μπορεί να φέρει μια ελληνική επιχείρηση να κάνει κάτι που πριν 3 χρόνια ήταν αδιανόητο, δηλαδή να μπει στα boardroom στη Silicon Valley. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε, αν το βρίσκετε υπερβολικά αισιόδοξο. Τι πιστεύετε εσείς? Θα σας απαντήσω αμέσως, κύριε Τσίμα. Πριν από αυτό όμως θέλω πραγματικά και εγώ να πω συγχαρητήρια, γιατί και φέτος το περιεχόμενο του Summit ήταν συναρπαστικό. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Παπαλεξόπουλο ότι είναι σκοτσέζικο ντους. Απ' τη μια ελπίδα, αισιοδοξία, και απ' την άλλη κάποιες φορές γίνεται φόβος που γίνεται και τρόμος σε σχέση με αυτά που ακούμε ή από αυτά φανταζόμαστε ότι ακούμε ή από αυτά που φανταζόμαστε ότι θα γίνουν. Τώρα, πηγαίνοντας στην ερώτησή σας, δεν υπάρχει αμφιβολία όχι μόνο το 5G, αλλά όλες οι εκθετικές τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης δίνουν ευκαιρίες όχι για την Ελλάδα, για τον κόσμο ολόκληρο. Το 5G τι είναι, να το πούμε με απλά λόγια, δεν είναι τίποτα άλλο από μια δικτυακή πλατφόρμα που πάντα σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες όπως είναι το Internet of Things, η τεχνητή νοημοσύνη, τα Big Data Analytics, η βιοτεχνολογία, το Augmented και Virtual Reality, δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν εφαρμογές που φιλοδοξούν να επηρεάσουν προς το καλύτερο συνολικά τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Αυτό θα έχει επίπτωση θετική σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, από την ιατρική, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, το εμπόριο, την έρευνα. Για να γίνουν αυτά φυσικά, χρειάζονται δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων και άμεσης απόκρισης. Και αυτό είναι ο ρόλος του 5G. Τώρα, στην ερώτηση, στην ουσία της ερώτησης, νομίζω ότι για την Ελλάδα, καταρχήν έχουμε πει ότι είναι μια ευκαιρία για όλο τον κόσμο. Αλλά όπως μας είπε και ο Σάιμον χθες, ζούμε ακόμα στη δεύτερη φάση του ανταγωνισμού, που είναι η φάση του ανταγωνισμού μεταξύ εθνικών οικονομιών. Άρα πρέπει να δούμε τι σημαίνει για μια χώρα σαν την Ελλάδα, μια μικρή περιφερειακή χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Νομίζω ότι για τη χώρα είναι ταυτόχρονα μια καταπληκτική ευκαιρία και μια μεγάλη απειλή. Ξέρετε, οι τρεις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις απαιτούσαν κλίμακα. Κλίμακα κεφαλαίου, εργατικού δυναμικού, μεγάλης εσωτερικής αγοράς ή τουλάχιστον εύκολης πρόσβασης σε μεγάλες αναπτυγμένες αγορές. Εκ των πραγμάτων, μια μικρή περιφερειακή χώρα δεν μπορούσε να περιμένει πολλά, όπως και δεν περίμενε τελικά, από αυτού του είδους επαναστάσεις. Στην τέταρτη, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αυτοί οι παράγοντες δεν είναι τόσο σημαντικοί. Άρα οι μικρότερες χώρες έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν εν πωλής με ίδιους όρους με τις μεγάλες.
Από την άλλη μεριά όμως είναι και απειλή αν δεν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό γρήγορα και μεθοδικά. Γιατί, για τις προηγούμενες επαναστάσεις, ξέρετε, είχαμε διαφορές ανάμεσα στις χώρες οι οποίες δεν ήταν χαώδεις. Είχαμε τις αναπτυγμένες χώρες του Βορρά και τις λιγότερο αναπτυγμένες του Νότου, αν μιλήσουμε για την Ευρώπη. Εδώ οι εκθετικές τεχνολογίες δυνητικά, σε αυτούς που θα μείνουν πίσω, μπορούν να δημιουργήσουν εκθετικές χαώδεις διαφορές. Τώρα, να πούμε κάτι και πρέπει να είναι σαφές. Τα δίκτυα και η πρόσβαση στην τεχνολογία είναι μια αναγκαία συνθήκη. Δεν είναι ικανή συνθήκη για την Ελλάδα. Εγώ μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, η Ελλάδα θα είναι εκεί που πρέπει. Ξεκινάμε από αρχές Ιανουαρίου και εμείς και οι άλλοι πάροχοι την ανάπτυξη του 5G και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι στο κομμάτι του connectivity η Ελλάδα δεν θα υστερεί καθόλου σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, την Αμερική και τις άλλες χώρες. Αυτό όμως είναι η αναγκαία συνθήκη. Η ικανή συνθήκη όμως είναι άλλη. Η ικανή συνθήκη έχει να κάνει με το πώς αναπτύσσουμε στην Ελλάδα ψηφιακές δεξιότητες. Τι σημαίνει αυτό για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τι σημαίνει αυτό για τη διαβίου μάθηση. Πώς προχωράμε και έχουμε ένα πλαίσιο που ευνοεί την καινοτομία και την έρευνα. Ποιος είναι ο ρυθμός ψηφιοποίησης όχι των μεγάλων επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι και η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και βέβαια, ποιος είναι ο ρυθμός ψηφιοποίησης του κράτους. Και βέβαια, ποιο είναι το ρυθμιστικό και φορολογικό περιβάλλον της Ελλάδας, έτσι ώστε να προάγεται η κοινοτομία και η έρευνα, η επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε να μπορούν αυτές οι τεχνολογίες να δώσουν πραγματική αξία στην ελληνική οικονομία. Έχουμε, υπόθηκε και πριν, μια ιστορική ευκαιρία. Δεν είναι πρωτοφανής, γιατί υπήρχε και με το σχέδιο Μάρσαλ πολλά χρόνια πριν. Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Στους πυλώνες του, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η πράσινη ανάπτυξη που συνδέεται με τις ψηφιακές τεχνολογίες έχουν τη μερίδα του λέοντος. Πιστεύω ότι αν εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, πραγματικά η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορεί να γίνει ένα παράδειγμα αναφορικά με την ανάπτυξή της και την αλλαγή του μοντέλου και του παραγωγικού της χώρας. Τώρα να κλείσω λέγοντας ότι εμείς στη Vodafone έχουμε σαν πυλώνα τη στρατηγική μας την ανάπτυξη δικτύων και IoT εφαρμογών και πάντα στοχεύουμε πώς θα συμβάλλουμε τόσο στην ψηφιοποίηση του παραγωγικού ιστού της χώρας όσο και στις ψηφιακές δεξιότητες των ανθρώπων. Γιατί ξέρετε, την τεχνολογία την κάνουν οι άνθρωποι, τα επιχειρηματικά μοντέλα τα κάνουν οι άνθρωποι και μόνο έτσι μπορούμε να οραματιζόμαστε ένα πολύ πιο ευνοϊκό για μας μέλλον. Έχω παρακολουθήσει, κύριε Μπρουμίδη, αυτό που προσπαθείτε να κάνει η Vodafone, το ότι πηγαίνει σε σχολεία και μάλιστα σε σχολεία από μακρινών νησιών, ακριτικών περιοχών και να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, όχι κάνοντάς τους μάθημα, αλλά δίνοντας τους την ευκαιρία να σχεδιάσουν, να σκεφτούν, να εφεύρουν κάτι μόνα τους. Και αυτό είναι κομμάτι αυτού που λέτε. Νομίζω ότι αυτό που είπε είναι κάτι που το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, είμαστε ενθουσιασμένοι, ιδίως όταν παρακολουθούμε συζητήσεις που γίνονται σε ένα τέτοιο φόρουμ. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε την τεράστια ευκαιρία. Αυτό το είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα δεν είχε ούτε το μέγεθος σε κεφάλαια, εργατικό δυναμικό, εσωτερική αγορά για να τρέξει γρήγορα στις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις. Και κυρίως την πρώτη, στην οποία ακόμα προσπαθούσαμε να γίνουμε έθνος κράτος. Σε άλλη φάση της ιστορίας. Αλλά αυτά όλα δεν μας χρειάζονται, γι' αυτή είναι η ευκαιρία μας. Αλλά ταυτόχρονα, τώρα αυτός είναι και ο κίνδυνος. Αν δεν το αξιοποιήσουμε δεν θα μείνουμε εκεί που είμαστε. Θα πάμε πίσω. Θα πάμε πάρα πολύ πίσω. Και εδώ να κάνω έτσι ένα summary. Μιλήσαμε για το Ταμείο Ανασυγκρότησης, είπε ο κύριος Παπάζογλου. Ο κύριος Παπαλεξόπουλος μίλησε για το μέλλον και την ατζέντα. Ο κύριος Μπρουμίδης μας μίλησε για την αναγκαία και ικανή συνθήκη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ψάλτη. Υπόθηκε ότι σύντομα θα έρθουν στην Ελλάδα σημαντικά ευρωπαϊκά κεφάλαια από το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Ένα, όπως είπε και ο κύριος Μπρουμίδης, σύγχρονο σχέδιο Μάρσαλ, που θα μπορούσε να πει κανείς. Πολλοί μιλάνε και εμείς μιλάμε εδώ για την ευκαιρία ώστε η Ελλάδα να κάνει το απαραίτητο βήμα προς την ψηφιακή εποχή. Κύριε Ψάλτη, ποιες πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και οι άξονες για την αξιοποίησή τους για την μακροχρόνια
ανάπτυξη της χώρας στην εκθετική εποχή. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ιδιαίτερος χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία και υπόθηκε αυτό και από τους προλαλήσαντες ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο. Μια τεράστια ευκαιρία που δεν πρέπει επουδενή να πάει χαμένη. Δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα στη χώρα μας να επιτύχει παράλληλα τρεις στόχους. Πρώτον, να επουλώσει το ταχύτερο δυνατό τις πληγές που άνοιξε η κρίση της πανδημίας. Δεύτερον, να προετοιμαστεί για την είσοδό της στο νέο παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, θα προσδιοριστεί από την αλματώδη ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και την έμφαση στη βιώσιμη, την πράσινη δηλαδή, ανάπτυξη. Πρόκειται για δύο περιοχές, στις οποίες η οικογένεια της Ευρώπης και το Ταμείο Ανάκαμψης αποδίδουν στρατηγική σημασία για το μέλλον. Τρίτον, να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο προς την κατεύθυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού αλλά και της επιστροφής του ανθρώπινου κεφαλαίου από το εξωτερικό. Μας δίνεται η ευκαιρία να απαλλαγούμε ουσιαστικά από τις παθογένειες και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος με λιγότερη παραοικονομία, με φορολογική διοίκηση φιλικής επενδύσης και με ένα αποτελεσματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Νομίζω ότι έχουμε όλοι εκτεθεί στην πληροφορία για τις βασικές περιοχές χρηματοδότησης που περιλαμβάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Την πράσινη και την έξυπνη οικονομία, την κοινωνική συνοχή. Έτσι, θα μπορούσε θεωρητικώς κάποιος απλά να καταγράψει τις δράσεις κάτω από κάθε μια περιοχή και να ισχυριστεί ότι με αυτόν τον τρόπο το έχει απεικονίσει. Επιτρέψτε μου να σημειώσω πως μια τέτοια προσέγγιση θα είναι μάλλον ελλειμματική. Η προτεραιότητά μας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο εάν και πώς θα απορροφηθούν αυτά τα πραγματικά μεγάλα κονδύλια, αλλά στο πώς αυτά θα λειτουργήσουν ως καταλύτες. Έτσι ώστε έως το τέλος της προγραμματικής περίοδου η οικονομία μας να έχει μπει σε τροχιά πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης. Και εξηγούμε. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των κεφαλαίων αυτών είναι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, προϋποθέτει μια επενδυτική στρατηγική που να περιλαμβάνει ορισμένες κομβικής σημασίας προϋποθέσεις. Πρώτον, την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου διανεμητικού μηχανισμού που να στηρίζεται στην επιλογή εκείνων των επενδυτικών σχεδίων που αφενός μεγιστοποιούν την απορροφητικότητα των κονδυλίων, σεβόμενα προφανώς τους κανόνες και τις προτεραιότητες που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αφετέρου να είναι τα πιο αποδοτικά. Και αν θέλετε, συγχωρέστε μου σε αυτό την ευαισθησία και την αναφορά μου σε αυτό το σημείο, η οποία οφείλεται αφενός μόνο στο γεγονός ότι συνδέεται με τη φύση της τραπεζικής εργασίας στην οποία υπηρετώ, το να διοχετεύουμε δηλαδή τους αποταμιευτικούς πόρους που έρχεται η κοινωνία και μας εμπιστεύεται στις πιο αποδοτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες, με δεδομένο το επίπεδο του αναλαμβανομένου κινδύνου. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με τη μεταπολιτευτική δυσάρεστη εμπειρία που είχαμε στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να μην επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Σαφέστατα. Θα ήθελα λοιπόν να σημειώσω ότι η ενεργό συμμετοχή του υγιούς και του δυναμικού ιδιωτικού τομέα, παράλληλα ή και συμπράττοντας με το δημόσιο, θα προσδιοριστεί από αυτήν ακριβώς την αξιοπιστία του διανεμητικού μηχανισμού. Το δεύτερο δομικό στοιχείο της επενδυτικής μας στρατηγικής θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση συνολικά ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος της δημόσιας διοίκησης. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει έμφαση μόνο στην ψηφιακή οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι των κονδυλίων μπορεί να κατευθυνθεί στις προτεραιότητες που κάθε χώρα μέλος έχει θέσει. Και εδώ νομίζω πως η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η πολυετής παρακολούθηση από τους θεσμούς, αλλά και η ίδια η δεκαετής κρίση, μας έχει αναδείξει με σαφήνεια μια σειρά από μεταρρυθμιστικές εκκρεμότητες. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ευχάριστο πως η κυβέρνηση φαίνεται να επιδιώκει ακριβώς αυτό. Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είδαμε πως επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις πάνε χέρι-χέρι, διευκολύνοντας έτσι την προώθηση των δεύτερων, αφού θα υποστηρίζονται χρηματοδοτικά. Περνώντας ένα τρίτο στοιχείο μιας τέτοιας επενδυτικής στρατηγικής, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι η δημιουργία ισχυρού πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, που είναι ακριβώς αυτό το οποίο επιγραμματικά ανέφερα στην αρχή. Στο τέλος της περίοδου, το οποίο είναι το 2027, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και να μπορεί να προσελκύσει άμεσες, εγχώριες και ξένες επενδύσεις. Δεν πρέπει δηλαδή απλά να ενισχύσει τα εθνικολογιστικά της μεγέθη με τα κεφάλαια του Ταμείου, αλλά στο τέλος αυτής της διαδρομής να έχει βελτιώσει τη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη επενδυτικών προορισμών, όπως για παράδειγμα μετρούνται από το Doing Business. Με άλλα λόγια, να αναβαθμίσει το επιχειρηματικό της περιβάλλον. Η διοχέτευση των κονδυλίων πρέπει να καθοδηγείται από την ανάγκη βελτίωσης και διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης της χώρας, της εξωστρέφειας, της διαφάνειας στην οικονομική δραστηριότητα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι νέες ιδέες που αξίζουν στήριξης, έχουν υψηλούς πολλαπλασιαστές και τελικά μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας μας.
Κατά την εκτίμησή μου, βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Νομίζω τώρα είναι η ώρα για την ενίσχυση του πλαισίου αφαιρεγγιότητας και ιδιαίτερα του τοχευτικού κώδικα με επίγνωση των συνεπειών του στην ηθική των συναλλαγών, την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας μέσω της αύξησης του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, μια παθογένεια που χρόνια τώρα ταλανίζει την ελληνική παραγωγή, και τέλος τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Έτσι, μια ολοκληρωμένη επενδυτική στρατηγική προϋποθέτει τη δυναμική ανάπτυξη των κλάδων που έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και το κυριότερο μπορούν να επιτύχουν υψηλά ποσοστά απορρόφησης, ικανοποιώντας τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, για να μην κουράζω και το ακροατήριό μας, επαναλαμβάνω ότι το Ταμείο είναι μια τεράστια, ίσως και η τελευταία ευκαιρία της δικιάς μου γενιάς, να αλλάξουμε άρδιν το οικονομικό υπόδειγμα, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη, για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό, εάν υπερβούμε τις πρακτικές του παρελθόντος, συμπράξουμε όλοι, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, και κυρίως αν σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε με ορίζοντα όχι το παρόν, αλλά το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας. Μου επιτρέπετε μια μικρή και λιγάκι απλή ερώτηση, κύριε Ψάλτη. Όπως παρουσιάστηκε το σχέδιο για την αξιοποίηση αυτού των πόρων του Ταμείου Ανασυγκρότησης του Next Generation Europe, η ιδέα που άκουσα ήταν απλή, ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων θα δοθούν ως επιπλέον επιδότηση σε μια ιδιωτική επένδυση που έχει ήδη πείσει ένα τραπεζικό ίδρυμα ότι είναι υποσχόμενη και συνεπώς έχει εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση. Το σχήμα μου φαίνεται ενδιαφέρον, αλλά όταν το άκουσα ρώτησα τον Υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, υπάρχουν αρκετές τέτοιες ιδέες, νομίζετε, και υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι επενδυτές ώστε να διπλασιαστούν τα χρήματα του Ταμείου, γιατί θα είναι επιπλέον επιδότηση σε μια επένδυση που ήδη έχει πατήσει στο έδαφος. Σας ρωτώ εσάς που είστε πιο κοντά στην αγορά, υπάρχουν αρκετές ιδέες και αρκετοί επενδυτές για να λειτουργήσει αυτό το σχήμα? Έχετε δίκιο έτσι όπως το θέτετε, με την έννοια πια, με την έννοια ότι υπάρχουν πρακτικά, υπάρχουν δύο περιοχές από τις οποίες θα έρθουν τα χρήματα. Το ένα είναι τα 19 δισεκατομμύρια τα οποία θα έρθουν με τη μορφή επιδοτήσεων, που πρακτικά είναι equity, είναι ίδια κεφάλαια, τα οποία θα μπουν στην επένδυση. Και υπάρχουν ακόμα και 12-13 δισεκατομμύρια τα οποία θα μπουν με τη μορφή των δανείων, που εδώ τα πράγματα είναι ακόμα ρευστά. Περιμένουμε ότι θα συγκεκριμενοποιηθούν περισσότερο στους επόμενους 4 με 5 εβδομάδες, ενδεχομένως να δίνει τη δυνατότητα και περαιτέρω leverage. Εδώ λοιπόν τώρα η Επιτροπή έχει έρθει και στην ουσία τι κάνει. Αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε διαβάσει, που πρακτικά κωδικοποιούνται σε 7 περιοχές, εδώ είναι κάποια πράγματα τα οποία θα αναλυθούν κυρίως, θα έχουν χαρακτηριστικά περισσότερο υποδομών και θα είναι πιο κοντά στο δημόσιο χαρακτήρα, όπου όμως εφόσον αποφασιστεί αυτό το πράγμα, μπορούν να υπάρξουν συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Άρα λοιπόν εκεί, όπως το έχουμε δει και σε αρκετές άλλες μορφές μέχρι τώρα, όπως είναι η ενέργεια, εκεί θα μπορούσαν να υπάρχουν αυτοί οι πολλαπλασιαστές. Άρα λοιπόν αυτά ενδείκνεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και υπάρχουν και μια σειρά άλλες περιοχές, οι οποίες είναι περισσότερο με υψηλότερο κίνδυνο που θα πρέπει να αναλυθεί, που αυτές προσομοιάζουν περισσότερο προς αυτό το οποίο θα πρέπει να αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας και αν θέλετε μπορεί να είναι περισσότερο σε κάποια πιο εξειδικευμένα πράγματα. Συνεπώς, βάζοντας τα όλα κάτω, νομίζω ότι αν φύγουμε από μια απλή προβολή του τι κάνουμε σήμερα ως οικονομία, αλλά θέλουμε να πάμε κάπου πιο μακριά, κάπου που να υπερβούμε κάποια στοιχεία που σήμερα η αγορά δεν λειτουργεί και να θελήσουμε να τοποθετηθούμε εκεί πέρα, εκεί ναι, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τέτοιου είδους projects. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψάλτη. Αισιόδοξα τα σενάρια λοιπόν και συνολικό upgrade καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνουμε, σίγουρα, Παύλο. Σίγουρα. Λοιπόν, να πάω στον κύριο Παπαλεξόπουλο. Εγώ θυμάμαι γιατί ήμουν εδώ, ήμουν θεατή σα. Νομίζω πριν 2 χρόνια είχε παρουσιάσει ο κύριο Παπαλεξόπουλο μια καταπληκτική, πάρα πολύ ωραία παρουσίαση για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, μπορεί να δώσει μια επιχείρηση συγκριτικό πλεονέκτημα. Να προσγειωθούμε τώρα στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα που την ξέρετε καλύτερα από όλους. Τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να διαχειριστεί μια ελληνική επιχείρηση, οι ελληνικές επιχειρήσεις, μια ατζέντα ψηφιακού μετασχηματισμού, digital transformation, ώστε να κερδίσουν αυτά τα πλεονεκτήματα που η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να δώσει στο σχεδιασμό τους.
Να βάλω λοιπόν το καπέλο του Τιτάνα, που είναι μια βαριά βιομηχανία σε έναν παραδοσιακό κλάδο που δεν είναι γνωστός για τις ταχύτητες με τις οποίες εξελίσσεται και 118 χρόνια ιστορία, που πράγματι τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει αρκετά στον ψηφιακό του μετασχηματισμό και ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί πέρα, πριν προσπαθήσω να δώσω οποιαδήποτε έτσι σκέψη συμβουλή, θα μου επιτρέψετε τρία disclaimers που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Πρώτο disclaimer, η πραγματική ηγέτης αυτής της προσπάθειας δεν είμαι εγώ, είναι κάποιοι συνεργάτες μου, όπως ο κύριος Τασούρας, Αντώνης ο Κύρκος και ομάδες τους, που αυτοί είναι οι ηγέτες που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Δεύτερο disclaimer, αυτά που κάναμε εμείς, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μεταφράζονται εύκολα για άλλους κλάδους ή και άλλες εταιρείες. Και τρίτο disclaimer, είμαστε ακόμα νωρίς σε ένα ταξίδι μεταμόρφωσης και το πόσο θα πετύχουμε ακόμα είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, ούτε καν στο ημίχρονο, και έχουμε χρόνο να αποτύχουμε άπλετο. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα θα τολμούσα να επικεντρώσω σε τρεις περιοχές που εμείς τουλάχιστον οι αποφάσεις που πήραμε μας βοήθησαν κάναμε κάποιες επιλογές οι οποίες ίσως δεν είναι χρήσιμες και σε άλλους όταν σκέφτονται ανάλογα ταξίδια. Και αυτά είναι γύρω από τρεις περιοχές: τη διαχείριση δεδομένων, την επιλογή pilot projects, use cases, και τη σύνθεση των δεξιοτήτων και των ομάδων που χρειάζεται. Ξεκινήσω με την διαχείριση δεδομένων. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο όλοι λένε για τη σημασία των δεδομένων, ότι είναι το νέο πετρέλαιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρεις πώς θα το εκμεταλλευτείς. Λοιπόν, επενδύσαμε νωρίς, χωρίς να ξέρουμε καν πώς θα το μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε, στο να οργανώσουμε, να συλλάβουμε, να ψηφιοποιήσουμε και να με ευέλικτο τρόπο να κρατήσουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε, όχι μόνο από το σύστημα ERP, αλλά και από άλλες πηγές, ας πούμε από τους αισθητήρες των εργοστασίων, που είναι τρομερή πηγή πληροφόρησης, εάν μπορείς να την εκμεταλλευτείς σωστά. Άρα, πρώτο δεδομένο, σωστή εκμετάλλευση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες. Δεύτερο, επιλογή πρώτων βημάτων. Πολύ νωρίς καταλάβαμε ότι μας ήταν παντελώς αδύνατον να μεταφέρουμε στην οργάνωση ένα πιστικό όραμα, μία κατεύθυνση για το πού θέλαμε να πάμε. Συνθήματα ναι, κατεύθυνση δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρη. Αποφασίσαμε λοιπόν ανταυτού να διαλέξουμε κάποια use cases, κάποια πιλωτικά προγράμματα, με βασικό κριτήριο το να φέρουν άμεσα ή σχετικά γρήγορα απτά αποτελέσματα που να μπορεί να τα δει η οργάνωση, και να επικεντρωθούμε σε αυτά. Και πράγματι, σε ορισμένους τομείς, όπως συγγνώμη για το Greenlish, το Artificial Intelligence Based Process Automation, καθώς επίσης και το Failure Detection και το Predictive Maintenance, κάναμε κάποιους πιλότους που φέραν πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα, και έτσι όταν πήγαμε μετά στην οργάνωση με αυτά, αντί να έχει κανείς την συνηθισμένη αντίδραση της άρνησης ή της συναλλαγής, της διστακτικότητας, ας πούμε και άρνησης, της διστακτικότητας απέναντι στην αλλαγή, ξαφνικά έγινε σεξι, έγινε ενδιαφέρον. Και άρχισαν να έρχονται ιδέες και από άλλα σημεία της οργάνωσης, οι οποίες θέλουν και αυτές να πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια αυτή. Το τρίτο κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ αναφέρεται στο πώς συνθέτει κανείς τις απαραίτητες δεξιότητες για να προχωρήσει, γιατί όπως είπαμε και πριν, δεν είναι πράγμα που σπανίζει, δεν έχουμε άπλετες δεξιότητες που χρειάζεται. Σαφώς δεν είχαμε μέσα στην εταιρεία το σύνολο, ούτε καν κατά διάνοια το σύνολο των δεξιοτήτων που χρειαζόμαστε. Συνασπιστήκαμε με startups απ' έξω, δυστυχώς κυρίως απ' έξω από την Ελλάδα και λιγότερο μέσα στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής, με πανεπιστήμια, με συμβούλους, και φτιάξαμε ομάδες οι οποίες έπρεπε να μπορούν να συνθέσουν. Και εκεί πέρα μίλησε πολύ κοντά σε αυτά που στη δική μας εμπειρία ο Αμίνο του Φάνη νωρίτερα σήμερα, διότι εμείς βρήκαμε ότι τα τρία βασικά συστατικά των ομάδων για να είναι αποτελεσματικά είναι να περιέχουν τα εξής πράγματα. Πρώτον, deep domain experts, τσιμεντάδες στη δική μας περίπτωση, που να ξέρουν καλά το αντικείμενο, να καταλαβαίνουν τσιμέντος, τραπεζική, τηλεπικοινωνίες,
accounting, οτιδήποτε. Δεύτερον, data specialists, programmers, που να καταλαβαίνουν artificial intelligence και δομή δεδομένων. Και τρίτον και πιο δύσκολο, integrators, οι οποίοι να μπορούν να βλέπουν τη στρατηγική πλευρά, να ακούνε και τις δύο ειδικές γλώσσες που μιλάνε οι άλλοι δύο και να μπορούν να συνθέτουν. Και αυτά τα τρία συστατικά, αν τα βάλει μαζί κανείς μαζί με μια κουλτούρα, πειραματίζομαι, πάω βήμα-βήμα, αποτυγχάνω, αλλά συνεικόνομαι και συνεχίζω, μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τώρα, εμείς ως εταιρεία τώρα έχουμε πάει στο επόμενο στάδιο μετά από τους επιτυχημένους αυτούς πιλότους. Προσπαθούμε να κάνουμε scale-up στο σύνολο της επιχείρησης σε 12 χώρες και εκεί πρέπει να πω ότι τα έχουμε βρει πιο δύσκολα τα πράγματα. Διότι είναι άλλο να το κάνεις με 5-10 ανθρώπους που τους διαλέγεις σε συγκεκριμένους πιλότους και άλλο να προσπαθείς να δημιουργήσεις σε κλίμακα τις δεξιότητες αυτές που χρειάζονται. Και εκεί είναι μεγάλη πρόταση και για την εταιρεία μας, αλλά επανέρχομαι και για τη χώρα. Πώς μπορούμε, και στο θέμα αυτό αναφέρθηκαν και πάλι και οι προλαλήσαντες και έχει σημασία, πώς μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τους ρυθμούς με τους οποίους δημιουργούμε στη χώρα τις δεξιότητες που χρειάζονται. Κρίσιμο. Πραγματικά κρίσιμο. Κρίσιμο, όχι ανέφικτο, αλλά κρίσιμο. Και πολύ ενδιαφέρον. Νίκη. Εγώ λέω να συνεχίσεις με τον κύριο Παπάζογλου, γιατί έχω μια ερώτηση για τον κύριο Μπρουμίδη μετά. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παπάζογλου, να συνεχίσω στην πραγματικότητα την ίδια συζήτηση ή μάλλον να επεκτείνω το ίδιο ερώτημα. Το ερώτημα είναι ποιο πιστεύετε ότι πρέπει, πάνω σε ποιους άξονες πρέπει να κινηθεί αυτό το πολυσυζητημένο νέο μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας και πώς αυτοί αφορούν και κατά κάποιο τρόπο ενσωματώνονται στη ζωή μιας επιχείρησης, των επιχειρήσεων. Η ψηφιακή τεχνολογία, το AI, το 5G, μπορεί να δημιουργήσει στη χώρα ένα καινούριο κλάδο. Κοίταζα τα στοιχεία των εξαγωγών της χώρας. Στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσει κανείς τον τουρισμό και τις ναυτιλιακές και τις ναυτικές ιδίως μεταφορές, δεν υπάρχει κανένας άλλος κλάδος στον οποίο να είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τις εξαγωγικές μας επιδόσεις. Θα μπορούσαμε στην τεχνολογία να το κάνουμε αυτό ή να εφεύρουμε, να γεννήσουμε καινούριους κλάδους οικονομίας. Κύριε Τσίμα, να αναφέρω, να ξεκινήσω ως εξής. Η συνετήσια έρευνα που κάνουμε για το πόσο ελκυστικός προορισμός είναι η χώρα μας για άμεσες ξένες επενδύσεις, αναδείξαμε ποια πρέπει να είναι τα συστατικά ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα μας. Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές στη μελέτη μας αυτή ήταν ότι το νέο παραγωγικό μοντέλο πρέπει να στηρίζεται στην εξωστρέφεια, προφανώς, την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, την μετάβαση στην κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα και την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, που είναι, αν θέλει, και το πολυτιμότερο κεφάλαιο από όλα. Χάρηκα όταν είδα ότι και το σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία παρουσιάστηκε χθες από την ομάδα του κύριου Πισαρίδη, αναφέρει ακριβώς τους ίδιους πυλώνες. Τώρα, ποιος είναι ο συνεκτικός ιστός μεταξύ αυτών των πυλώνων? Ο συνεκτικός ιστός είναι η καινοτομία. Η καινοτομία, βρισκόμενη στον πυρήνα τόσο των νέων τεχνολογιών όσων και των νέων μορφών καθαρής ενέργειας, συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας. Άρα βλέπουν ότι η καινοτομία είναι αυτό που ενώνει τους βασικούς πυλώνες. Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή, αλλά και σε μια σειρά από αναδυόμενες υπηρεσίες έντασης εργασίας, όπως είναι τα κέντρα εκπαίδευσης, τα shared service centers, τα innovation centers κλπ. Με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι σταδιακά θα μειωθεί και εξάρτηση της χώρας μας, που τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα χρόνια της οικονομικής και πολιτικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας, ήταν μονοσήμαντη. Είχαμε πρακτικά μόνο τον τουρισμό. Τώρα, μπορεί ο τομέας τεχνολογίας να υποκαταστήσει τον τουρισμό, όπως με ρωτάτε, ή να φτάσει σε ένα αντίστοιχο επίπεδο με τον τουρισμό? Ενδεχομένως να μην φτάσει ποτέ τα ποσοστά του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος που αναλογούν στον τουρισμό.
όμως μπορεί εύκολα να υποκαταστήσει μαζί με τη μεταποίηση σε ένα σημαντικό βαθμό τον τουρισμό στα χρόνια που έρχονται σαν ατμομηχανία, αν θέλετε, της ανάπτυξης. Να δώσω ένα παράδειγμα εδώ. Μία πρόσφατη μελέτη που κάναμε για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την εισαγωγή των δικτύων πέμπτης γενιάς στη χώρα μας, εκτιμήσαμε ότι τα δίκτυα πέμπτης γενιάς, προφανώς με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν και από τον κύριο Μπρουμίδη, μπορούν να εισφέρουν έως 12,5 δισεκατομμύρια σε όρους ακαθάριστης προστέμενης αξίας και να δημιουργήσουν έως και 69.000 νέες θέσεις εργασίας, προσελκύοντας και σημαντικές επενδύσεις σε ένα ορίζοντα δεκαετίας. Για να μπορέσει όμως η τεχνολογία να γίνει αυτός ο καταλύτης της ανάπτυξης, πρέπει προφανώς να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώτον, η διαρκής επένδυση στην εκπαίδευση, με έμφαση σε δεξιότητες που απαιτεί η εργασία του μέλλοντος. Το ακούσαμε πάρα πολλές φορές σήμερα και χθες από όλους τους ομιλητές στο Singularity. Επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Αναβάθμιση υποδομών με νέες επενδύσεις, ειδικά στις ψηφιακές υποδομές. Ενίσχυση του οικοσυστήματος των startups και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να μεγαλώσουν και να μεγαλώσουν με ένα βιώσιμο τρόπο και να κάνουν το απαραίτητο scale-up που τους επιτρέπει να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά. Και προφανώς προσαρμογή του μοντέλου εργασίας, το οποίο το είδαμε λίγο τους τελευταίους μήνες με τα μαθήματα, αν θέλετε, που μας έδωσε η τρέχουσα πανδημία. Ήδη βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ότι στη χώρα μας προσελκύουμε αρκετές μεγάλες και σημαντικές επενδύσεις στον χώρο της τεχνολογίας, της έρευνας και της κοινοτομίας. Βλέπουμε επίσης ένα δυναμικό οικοσύστημα από startups, μερικές από τις οποίες έχουν εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις και όπως διαβάζουμε κάποιες πουλήθηκαν σε ξένους επενδυτές, σε ξένες επιχειρήσεις με πολύ ψηλά τιμήματα. Βλέπουμε την ψηφιοποίηση του δημοσίου με ρυθμούς που φάνταζαν ουτοπικοί πριν από λίγα μόνο χρόνια. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι όλα αυτά που προείπα συμβαίνουν σε μια περίοδο που δεν είναι και καλύτερη ούτε για τη χώρα μας, ούτε για καμία άλλη χώρα στον κόσμο λόγω των υγειονομικών συνθήκων και των οικονομικών επιπτώσεων που έχει η πανδημία. Αυτό είναι βέβαια μια επιβεβαίωση ότι η κρίση αυτή είναι και ευκαιρία. Ίσως η πιο σημαντική, όπως αναφέρθηκε από όλους τους προηγούμενους ομιλητές, η πιο σημαντική για τη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Τι χρειάζεται? Προσαρμοστικότητα, εγρήγορση και προσήλωση στο στόχο για να μπορούμε να έχουμε θετικά και απτά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαζόγλου. Ιδίως η προσαρμοστικότητα νομίζω ότι είναι αρετή πολύτιμη στον καιρό της ρευστότητας που επιτείνει η πανδημία. Αυτή η προσαρμοστικότητα είναι μεγάλη αρετή και δεν είναι κάτι που είναι μακριά από το χαρακτήρα. Το έχουμε, δηλαδή, αρκεί να το εξασκούμε, αρκεί να μην το φοβόμαστε. Οι Έλληνες προσαρμοζόμαστε. Νομίζω έχουμε αρκετή προσαρμοστικότητα και σε σχέση με Αμερικανούς ή ιδίως Βορειοευρωπαίους που είναι πολύ, δεν είναι τόσο ευέλικτοι. Νομίζω ότι έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα τουλάχιστον. Έχεις μια ερώτηση για τον κύριο Μπρουμίδη. Έχω και έχει να κάνει και με την πανδημία που ανέφερε ο κύριος Παπάζογλου και τις αλλαγές. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον κύριο Μπρουμίδη πέρσι ομιλητή στο Singularity, ο Summit το 19, που φαντάζει μία άλλη εποχή, κύριε Μπρουμίδη. Εκεί μας μίλησε για 5 κυρίαρχες τάσεις στο digital transformation, στην ψηφιακή μεταστροφή και είπε, καταλήγοντας τη θεώρηση είχατε κύριε Μπρουμίδη, ότι η τεχνολογία έχει σκοπό και μάλιστα συνδέεται με την ευημερία στο συνολικό καλό της ανθρωπότητας και του πλανήτη φυσικά. Ένα χρόνο μετά, μία πανδημία μετά, εξακολουθείτε να έχετε αυτή την αισιοδοξία για το ρόλο της τεχνολογίας για το μέλλον? Εξακολουθείτε να βλέπετε σκοπό στην τεχνολογία? Μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτή τη στιγμή πιο αισιόδοξο από πέρσι. Α, ωραίο αυτό. Γιατί σε αυτό το ερώτημα τεχνολογία για ποιους και με τι σκοπό,
είναι κάτι που είναι λίγο πιο υπαρξιακό, αλλά πρέπει πάντα να μας απασχολεί. Είμαι πιο αισιόδοξη, γιατί όπως σωστά λέτε, ανάμεσα στο πέρσι και το φέτος, συνέβη αυτό το φρικτό γεγονός του COVID-19, το οποίο είχε ένα χαρακτηριστικό, αν το σκεφτείτε. Επηρέασε όλους, παντού, με τον ίδιο τρόπο. Ανεξάρτητα από σύνορα, γεωγραφία, πολιτισμό, οικονομική κατάσταση. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι δρά σαν επιταχυντή σε μια αντίληψη που λέει ότι όλοι, 7 δισεκατομμύρια είμαστε ένα και κατοικούμε σε ένα πλανήτη και πρέπει οι συνεργαζόμενοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών μας. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτοσκοπή του τύπου τεχνολογία για την τεχνολογία, οικονομική μεγέθυνση για την οικονομική μεγέθυνση και περιχαράκωση σε κλειστά ανύπαρκτα επί της ουσίας σύνορα, νομίζω ότι είναι σκέψεις σήμερα πολύ πιο όριμες από ό,τι ήταν λίγο καιρό πριν. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά βλέπω ότι στις ηγεσίες και στους διαμορφωτές γνώμης αρχίζουν και οριμάζουν αυτές οι ιδέες. Ακούσαμε πολλά τις τελευταίες δύο μέρες αναφορικά με αυτό. Πάρτε ένα παράδειγμα. Φανταστείτε τις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 για ένα θέμα χρέους, ναι, σε μια χώρα η οποία σίγουρα θα έχει επιπτώσεις η κρίση χρέους της χώρας και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και δείτε τις συζητήσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχει σιγά σιγά αυτή η συνειδητοποίηση που σημαίνει ότι πέρα από τη συνεργασία η τεχνολογία θα πρέπει πάντα να έχει παρανομαστεί τον άνθρωπο και να είναι ένα μέσο παραγωγής ευημερίας για όλους. Με αυτή την έννοια πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι κανείς, όχι χώρα, αλλά άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει πίσω, ανεξάρτητα πάλι από τη γεωγραφία, την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, την οικονομική δυνατότητα, γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε σταθερά οικοσυστήματα γύρω μας, έτσι ώστε να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις όποιες μελλοντικές προκλήσεις υπάρχουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε και ένα καινούριο παγκόσμιο μοντέλο που θα συνεχίζει να παράγει ευημερία για τους πολλούς. Δεν ξέρω τα όρια του υπάρχοντος μοντέλου, αλλά είναι ζητούμενο αν συνεχίζει να παράγει ευημερία για τους πολλούς. Κλείνω, για να είμαι σύντομος. Θεωρώ τιμή που βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον και σε μια εταιρεία που έχει πίστη βαθιά σε αυτές τις αξίες, όχι πίστη με την έννοια ότι έχουμε συνθήματα, τα γράφουμε στους στίχους και τα παρουσιάζουμε σε PowerPoints. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια εταιρεία που έχει πίστη σε αυτές τις αξίες της ενσωμάτωσης, της διαφορετικότητας και της τεχνολογίας που γίνεται από τον άνθρωπο, με σκοπό τον άνθρωπο και περιλαμβάνει όλους. Και στα πλαίσια αυτά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και όπου υπάρχει αποτύπωμα δικό μας στον κόσμο, εργαζόμαστε γι' αυτό και νομίζω ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων μας είναι ο λόγος που μας φέρνει το πρωί στην δουλειά και μας κάνει ακόμα και στις συνθήκες σαν και αυτές που ζούμε να είμαστε αισιόδοξοι για αυτά που μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βρουμίδη. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά βαθύτερη από μια τρέχουσα κουβέντα περί επιχειρηματικότητας προσέγγισης. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Νομίζω, Νίκη, να δώσουμε στον κύριο Ψάλτη την ευκαιρία να συνοψίσει κατά κάποιο τρόπο τη συζήτηση. Δηλαδή, κύριε Ψάλτη, αν σας ρωτούσα, με βάση όλη την κουβέντα αυτή που γίνεται δύο μέρες τώρα στο Singularity και μια ώρα εδώ μεταξύ μας, ποιο είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η Ελλάδα, ας πούμε, στα επόμενα 3 χρόνια, για να περάσει στην επόμενη εποχή, για να κερδίσει το ψηφιακό στοίχημα? Ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι όπως ετέθη, ο ψηφιακός μεταχειρισμός των επιχειρήσεων αποτελεί σίγουρα μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι το ακούσαμε έτσι με πολύ μεθοδικό τρόπο από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες ανατρέπουν τις υφιστάμενες οργανωτικές δομές
μετασχηματίζουν τις διαδικασίες και κατ' επέκταση οδηγούν σε νέα πρότυπα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Άρα λοιπόν η αξιοποίησή τους δεν συνιστά απλώς στρατηγική επιλογή, αλλά μάλλον όρο επιβίωσης για τις επιχείρησεις. Απ' την άλλη πλευρά όμως η χώρα μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι οραγός στο πεδίο με βάση τους διεθνείς δείκτες. Φέτος καταταχθήκαμε 27η στο δίκτυο ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και σημειώνεται ότι ο λόγο δείκτης παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και καταγράφει την πρόοδο των χωρών της όσον αφορά την ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα. Άρα λοιπόν είμαστε ικανοποιημένοι με μια τέτοια επίδοση? Προφανώς όχι. Υπάρχουν όμως από την άλλη πλευρά, και ακούσαμε ορισμένα στοιχεία τα οποία θα προσπαθήσω να συνθέσω, κάποιοι λόγοι για τους οποίους αξίζει να είμαστε αισιόδοξοι. Πρώτον, είπαμε και πιο πριν για το Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο προσφέρει μια χρυσή ευκαιρία και δίνει έμφαση σε αυτόν ακριβώς τον τομέα. Σε αυτά τα πλαίσια θα προωθηθεί η προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και η επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, η οποία υπάρχει πρόνοια ιδίως να πάει προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, υποστηρίζει χρηματοδοτικά τη σύνδεση της έρευνας των πανεπιστημίων με την παραγωγή και την ενίσχυση της βασικής έρευνας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στη διάρκεια της κρίσης ανεδείχθη, όπως ακούσαμε κιόλας, ένα δυναμικό οικοσύστημα νεοφυείων επιχειρήσεων. Μάλιστα, ο Πάνος Παπάζογλου έκανε και συγκεκριμένες αναφορές σε αυτό, οι οποίες φαίνεται πως έχουν την ψηφιακή τεχνολογία στο DNA τους. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ίδρυση του υπερσύγχρονου κέντρου αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων της Microsoft, ξαφνικά αναβαθμίζει τη χώρα ως επενδυτικό προορισμό. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια εντυπωσιακή είσοδος του ελληνικού δημοσίου στον ψηφιακό κόσμο. Το Ταμείο Ανάκαμψης, μάλιστα, προβλέπει σημαντικούς πόρους για την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών συστημάτων και των συστημάτων υγείας, δύο ιδιαίτερα προβληματικές και ευαίσθητες περιοχές. Θα ήθελα να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι η έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα είναι βέβαιο ότι θα έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς θα βοηθήσει περαιτέρω στην απλοποίηση σειράς σημαντικών διαδικασιών, ενδεικτικά για την ίδρυση επιχείρησης, τη μεταβίβαση ακινήτων, την έκδοση οικοδομικών αδειών, την ηλεκτροδότηση, αλλά εγώ θα το πάω και παρακάτω. Θα διευκολύνει την λήψη πιστώσεων, ακόμα και τη διεξαγωγή συναλλαγών διεθνούς εμπορίου. Άρα μια σειρά από πράγματα αυτόματα θα αποκτήσουν καινούργια σημασία. Ένας τέταρτος λόγος είναι ότι η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες. Και τούτο μπορεί πραγματικά να πυροδοτήσει το brain gain που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Έχουμε την ανάγκη λοιπόν από περισσότερους και κατάλληλα καταρτισμένους ανθρώπους, οι οποίοι να μπορέσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ψηφιακές στρατηγικές, εξασφαλίζοντας έτσι μια καλύτερη εργασιακή προοπτική για τους εαυτούς τους. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω, ειδικά όταν έχω τη χαρά να απευθύνομαι στο ακροατήριο του Singularity, ότι ο επαναπατρισμός του ταλέντου αποτελεί στρατηγική επιλογή και της δικιάς μας της τράπεζας, της Alphabank, και αν θέλετε και δικό μου προσωπικό στοίχημα. Τους τελευταίους μήνες καταφέραμε περισσότερα από 20 στελέχη να τα πείσουμε να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αποδεχόμενοι την πρότασή μας, και να συνδράμουν στην προσπάθειά μας για αλλαγή σελίδας. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Η ελληνική επιχειρηματικότητα, η οικονομία και η κοινωνία μας έχουν ανάγκη από τη δημιουργική ανατροπή που μπορεί να προκαλέσει η ψηφιοποίηση, σε συνδυασμό με τον επαναπατρισμό σημαντικού αριθμού Ελλήνων που έχουν ήδη εκτεθεί στην αλλαγή και είναι μέρος των νέων τάσεων που ήδη υπάρχουν στο εξωτερικό. Νομίζω πως αν θέλουμε, όπως υπογραμμίζει και η θέση του Singularity, όχι μόνο να ξεμάθουμε όσα μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ως αυτονόητα, αλλά κυρίως να μάθουμε ως κοινωνία πώς θα οραματιζόμαστε και θα σχεδιάζουμε ένα βιώσιμο μέλλον, μάλλον αυτός είναι ο δρόμος. Πολύ ωραία σύνοψη της συζήτησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπάζογλου, κύριε Παλεξόπουλε, κύριε Μπρουμίδη, κύριε Ψάλτη που ήσταν κοντά μας, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε απόψε μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.